Αυτό το ξανθό κοριτσάκι θα μπορούσε να σε μερικά χρόνια να είναι η μεγαλύτερη στάρ της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν θα ρισκάριζα τη φιλία μου με τον Βασίλη για να περάσω μια νύχτα με την Άννα. Όπως είμαστε στο νοσοκομείο και τους έξω από το παράθυρο, κάποια στιγμή γυρίζει και με κοιτάζει και μου λέει: Εγώ από αυτό δεν θα πάω. Μου θυμίζει την Τζέννη, την Καρέζη. Ναι. Γιατί είχα πάει την πρώτη τελευταία μέρα που έφυγε. Κοιτούσε έξω από το παράθυρο και γύρισε και στο μάτι της είδα αυτό και της λέω: Αγάντα, κράτα. Και μου λέει: Γιάννη, κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Έχω πονέσει πολύ. Η γυναίκα μου για μένα ταξιδεύει. Και έχουμε επικοινωνία και δεν γίνεται τίποτα χωρίς τη γνώμη της. Ναι, μα μου λέει, σας ξέρει όπως ξέρουν και το Βοσκόπουλο, ξέρουν και τον Πετρόπουλο. Λέω, ναι, μα παίρνουν 400 δραχμές και αυτός παίρνει 1 εκατομμύριο. Άλλοι είχαν το ταμείο και άλλοι είχαν το υποταμείο. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη.